σε σχέση με τις μάσκες ήθελα κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες ακριβώς ήταν οι οδηγίες που δόθηκαν προς την Επιτροπή και ποιες ήταν οι διαστάσεις που ζητήθηκαν, αυτές που αναφέρετε ότι είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, και αν διαπιστώσατε κάποιες διαφορές και ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι διαφορές τελικά με αυτές που μοιράστηκαν. Και προς τον κύριο Κοντοζαμάνη, σε σχέση με τις μάσκες τώρα που μοιράστηκαν στα σχολεία, κύριε Κοντοζαμάνη, υπήρχε κάποια αρμόδια επιτροπή που τις έλεγξε πριν μοιραστούν, τις δοκίμασε κάποιος? Σας ευχαριστώ. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Εγώ δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς τις διαστάσεις, αλλά η Επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε και ανέλησε, συνέκρινε τις διαστάσεις αυτές που αναφερόντουσαν με αυτές που είχε το αμερικανικό CDC, και σημείο προς σημείο ήταν ακριβώς αυτές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το CDC. Στην επιπλέον συζήτηση αυτό που έγινε είναι ότι και διευκρινίστηκε, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνονται διαστάσεις πριν τη συγγραφή, διότι αυτό καθορίζει και την ποιότητα της μάσκας. Και αυτό ήταν το σημείο που επέμεινε η συγκεκριμένη υποεπιτροπή, ότι οι διαστάσεις έτσι δίνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Εάν και εφόσον ο κατασκευαστής είχε κάποια διαφορά, έπρεπε να ζητήσει, πώς το λένε, διευκρινήσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχουμε λάβει κάποιο αίτημα για διευκρίνηση επί των προδιαγραφών των μασκών. Είναι ξεκάθαρες οι προδιαγραφές. Επαναλαμβάνω ότι είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Το Υπουργείο Υγείας αυτό που έκανε μέσω των αρμοδίων οργάνων διαβίβασε τις προδιαγραφές στις αρμόδιες αρχές που ήταν υπεύθυνες προκειμένου να κάνουν το διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραλαβή των μασκών, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και φαντάζομαι ότι τηρήθηκε. Με συγχωρείτε, δηλαδή η διαδικασία ποια ακριβώς είναι πριν φτάσει η μάσκα στους μαθητές? Δεν υπήρξε κάποιος έλεγχος, δηλαδή δόθηκαν οι προδιαγραφές, κόπηκαν οι μάσκες και δόθηκαν? Την ευθύνη των διαγωνιστικών διαδικασιών την είχε η ΚΕΔΕ και ο Μηχανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακριβώς. Ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού ήταν η ΚΕΔΕ. Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε τα σχετικά κονδύλια. Επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε τις σχετικές προδιαγραφές στην αρμόδια αρχή διενέργειας του διαγωνισμού. Η κυρία Μπουλούτζα από την εφημερίδα Καθημερινή.